Ανοίγουμε φίλο για σαρικόπιτε, σωστά. Ναι. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Ελευθερία? Για μένα είναι ευκολότατο. Θα μας δείξετε λιγάκι τη διαδικασία, πώς τη στρίβετε? Βλέπουμε ήδη ότι ετοιμάζονται και κάποιες, είναι στο τηγάνι. Με τι τις γεμίζετε μέσα? Ξυνομιζήθρα. Και μετά κατευθείαν στο τηγάνι? Κατευθείαν στο τηγάνι και μετά τσιφάς. Βάζετε και μέλι πάνω? Όποιος θέλει, ζάχαρη, μέλι, είναι πιο καλές είναι. Ναι. Δίπλα μου έχω και τον κύριο Δαμιανάκη Γιώργο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου, ο οποίος εδώ μας βοηθάει με το ψήσιμο λίγο της πίτας. Τι κάνετε? Καλά, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Yeah. Είμαστε εδώ. Βλέπουμε, στην παρασιά είναι ένας τρόπος πλέον, έχει εξαλειφθεί από την εποχή μας, αλλά είναι η παράδοση. Και προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Βοηθάτε λοιπόν επί το έργο. Βέβαια, βέβαια. Θα τις φάμε μετά? Βεβαίως. Ωραία. Και όσο εμείς προετοιμαζόμαστε, συνεχίζουμε με την κυρία Ελευθερία. Εκεί τι γίνεται, Βουλά, προχωράτε? Προχωράνε όλα τα καινούργια σχέδια, βλέπουμε. Είπαμε ότι, που είπα και προηγουμένως, φαντασία θέλει να έχει. Όλα γίνονται. Φτιάξαμε σαρικόπιτες. Από εδώ, άμα δείξουμε να κάνουμε ένα κοντινό, θα δούμε ότι είναι έτοιμες. Θα τους βάλουμε και μέλι από πάνω. Όποιος θέλει, ναι, όποιος θέλει, ζάχαρη, μέλι, μπορεί, ό,τι θέλει να. Και πετιμέζει. Συνήθως αυτές δεν είναι με πετιμέζι. Είναι με μέλι. Πετιμέζι... Να ρωτήσουμε το σεφ που είναι και πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου Ζαρού. Ενώ εγώ θα σας πρότεινα να φτιάξετε και να δούμε πώς γίνεται. Για ελάτε από εδώ εσείς. Είναι με μια απλή συνταγή, ίσως το πιο νόστιμο κέρασμα που έχουμε στην Κρήτη. Το κέρασμα στην Κρήτη όντως είναι και παραδοσιακό. Και ζύμη διάφορα. Βάζω και λίγο λαδάκι, αλατάκι. Και κέρασμα πολύ καλό. Με μια ραχή. Πιστεύω είναι γάλα, γιαούρτι, για την Κρήτη μας. Σας έχουμε στέρεο. Μας έδωσε, εδώ πέρα κυρία, μας έδωσε τα μυστικά της συνταγής. Είναι εύκολη η ζύμη, άμα θέλετε να τη φτιάξετε, νοικοκυρές μας. Γιώργο, για πες μας. Βεβαίως, η ζύμη μας είναι πανεύκολη. Με λίγο αλευράκι, αλάτι, ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη βάζουμε για να έχουμε το χρώμα στο ρακί και λίγο λαδάκι. Αμα θέλετε βάζετε, αμα δεν θέλετε δεν βάζετε. Σε διαψεύδι, δεν βάζει ζάχαρη. Λίγο, ναι, παίρνουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από τους παλιότερους παίρνουμε πολλά μυστικά. Και ναι, εξελίσσουμε τις συνταγές. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του ουρανίσκου μας εμείς οι νεότεροι. Και βάζουμε ξυνομιζήθρα, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Το φύλλο το ανοίγει, είδαμε με τα χεράκια της, με το ξυλίκι. Ξυλίκι το λέμε αυτό. Και ανοίγουμε. Γρήγορα φτιάχνονται οι σαρικόπιτες. Μπορούμε να το σύρουμε και με άλλο τρόπο, αλλά η παράδοση πρέπει και πρέπει να την διαφυλάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Χρησιμεύεται το ξυλίκι και για να ανοίγεται φύλλο, αλλά αν ήταν και ο σύζυγος άτακτος, έτρωγε καμιά. Έτρωγε και καμιά. Του ακούσανε πολλές φορές τα παιδιά, βέβαια. Ναι, τον άταξε του, το παίζανε. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ξυλίκι εδώ πέρα στο Ζαρό, μόνο να προσέχετε. Νομίζω παντού, όχι μόνο στο Ζαρό. Ναι, εδώ η λεπτομέρεια για τις σαρικόπιτες, ας πούμε, μιας και έχουμε πλάνο από αυτές, είναι ότι κόβουμε κατά μήκος τη ζύμη και δημιουργούμε λωρίδες. Βέβαια, λωρίδες και μετά τη λίγο με δεξιά και αριστερά και στρίβουμε τη πίτα. Γι' αυτό λέγεται και σαρικόπιτα. Στριφτές οι πίτες αυτές. Έχουμε και δείγμα από το φαγητό που ψινόταν τόση ώρα στην παρασιά μας. Και είναι χοχλή με πατάτες και χλωροφύγια.